Σταμάτης Μητάκος, Stop the Showman! Κοίταξε φίλε πως γίνει, κοίταξε πως γίνει ο πρωταθλητής. Αυτός είναι Έλληνας, αυτός είναι Έλληνας. Stop the Showman, αυτός είναι Έλληνας και αυτός είναι Μανιάτης. Γιατί όλοι οι Μανιάτες έτσι είμαστε. Είναι και επίκαιρη η είσοδος του, ε! This is Sparta! Αποφασισμένος σταμάτησε, έτσι. Δείχνει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα για τον Τούρκο αθλητή. Και εγώ έτσι πιστεύω. Απλά θέλω να δω και σοου, θέλω να δω ένα νοκάουτ σταμάτη. Το αξίζει. Πρέπει να το δώσει αυτό το νοκάουτ. Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Είναι μεγάλος αθλητής και να το δείξει σήμερα. Πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρει. Γιώργο, ευχαριστώ. Σε λίγο πάλι μαζί. Καλή συνέχεια. Με ανυμονησία λοιπόν περιμένουμε. Θέλουμε να δούμε νίκη, θέλουμε και θέαμα, έτσι. Μαζί με τον Χρήστο Γάτση στο σχολιασμό. Μόνιμα πλέον είναι ο κύριος Αδρασόπουλος, ο προπονητής. Το κράτησαμε κοντά μας, ήταν απαραίτητη συμβολή του. Για να δούμε τι θα ακολουθήσει. Θα έχουμε πόλεμο όπως πρέπει. Ο Σταμάτης είναι ένας αθλητής με τεράστια ψυχικά αποθέματα. Το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές σε πολλούς αγώνες. Σίγουρα περιμένουμε κάτι πολύ δυνατό. Δεν στο κρύβω ότι αν φτιάξει τα χέρια του, εγώ τον θεωρώ ως το πιο ολοκληρωμένο αθλητή στην κατηγορία του, σε όλο τον κόσμο. Αρκεί να φτιάξει τα χέρια του, πρέπει να δώσει εμάς τα χέρια του. Για τα γόνατά του, η φαντασία του, η στρατηγική του είναι ανεπανάληπτη. Όντως έτσι είναι. Και τα ψυχικά αποθέματα, τα οποία είναι από τα βασικότερα πράγματα που μπορεί να έχει ένας αθλητής. Τον έχω δει να γυρνάει παιχνίδι στον τελευταίο γύρο και πραγματικά να τον κερδίζει. Έτσι ακριβώς. Πρώτος γύρος. Stop the Showman εναντίον Ογκουρλού. Μεγάλο super fight. Της μεγάλης αυτής διοργάνωσης είναι ο Limits. Δεξί χτύπημα που πήγε να περάσει ο Σταμάτης πάνω και τώρα πέρασε και τον αγκώνα του. Αριστερό high round kick και γόνατο. Άλλο ένα γόνατο από το Σταμάτης. Και είναι κάτω ο Τούρκος. Είναι κάτω. Είναι ζαλισμένος ο Τούρκος. Έχουμε ένα knockout. Για να δούμε μπορεί να συνεχίσει ή απλά ένα knockdown. Αγώνα συνεχίζεται, ο Τούρκος δείχνει αποφασισμένος να τα βγάλει πέρα για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Ο Σταμάτης είναι πραγματικά συγκεντρωμένος στο στόχο του. Reverse sky round kick πήγε να επιχειρήσει ο Μπιτάκος. Γόνατο, ακόμα ένα γόνατο από το Stop the Showman. Πρέπει να κρατήσει λίγο ψηλά όμως τις αμυνές του Σταμάτης, έτσι να μην επηρεαστεί από την επιθετικότητα που τον διακρίνει. Δεν πρέπει να παρασυρθεί. Το σημαδεύει πάρα πολύ καλά. Ανοίγει τις άμυνες του Τούρκου, όπως τώρα. Πολύ έξυπνα πήγε να ανοίξει με το αριστερό τσέπ και να περάσει το high round kick ο Σταμάτης. Πρέπει λίγο να διαχειριστεί καλύτερα τις δυνάμεις του. Μην τα δώσει όλα τον πρώτο γύρο. Θέλει να δώσει θέμα στον κόσμο, ξέρει ότι ο κόσμος έχει έρθει για αυτόν. Αλλά πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένος στόχο του, να μην χάσει το στόχο. Όταν έχει επιθέσεις από μακριά και σημαδεύει πραγματικά, τα χτυπήματα του είναι πολύ επικίνδυνα. Σίγουρα έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες για νοκάουτ τότε. Ωραίο σερί πάλι από το Σταμάτη. Όπως τώρα με το δεξί κλωσέ και το γόνατο. Έρχεται. Είναι ζαλισμένος. Είναι ζαλισμένος, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι ζαλισμένος ο Τούρκος. Αλλά βλέπουμε, χορεύει, προσπαθεί να κερδίσει χώρο και να φτάσει στο τέλος πρώτου ring, πρώτου γύρου, πρώτου round. Γόνατο! Πολύ καλή επιλογή, πολύ καλή επιλογή. Είδα ανοιχτό τον Ογκουρλού και το πέρασε. Πολύ εύστοχα. Μη,
Ψηλά τα χέρια, ψηλά τα χέρια να τα κρατήσει ο Σταμάτης. Τέλος πρώτου γύρου! Stamp the Showman, 1.76 ύψος, 72 κιλά. Αριστερή γκάρτ, δηλαδή το δεξί του χέρι και το δεξί πόδι είναι τα καλά του. Σύλλογος είναι το No Limit Gym. Η προπονητική του ομάδα είναι ο Αργυρόπουλος, ο Νάσος και ο Ηλίας Ζαχαρόγιαννης. Η τίτλη του είναι King of the Ring με αγώνες. Τίτλο που πήρε στο προηγούμενο No Limit Show το Σεπτέμβριο 2006 στο No Limit One. Πρώτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα WPK στο Muay Thai και στο Oriental το 2004. Πρωταθλητής Ελλάδος και καλύτερος Έλληνας επαγγελματίας αθλητής στο στυλ του Full Muay Thai αγώνες κεφάλι. Συμμετοχή στα μεγαλύτερα events επαγγελματικών αγώνων kickboxing και Muay Thai του Tariq Solak σε Ευρώπη και Αυστραλία. Έχει 50 αγώνες συνολικά, 45 νίκες, 5 ήττες, 20 KO. Εντυπωσιακά τα στοιχεία του. Προπονείται συνέχεια στη Ταϊλάνδη. Πάντως αυτό που έχω να πω για το Σταμάτη είναι ότι αγώνα με τον αγώνα γίνεται και πιο ολοκληρωμένος. Βελτιώνεται διαρκώς και γίνεται πιο επιλεκτικός και ποιοτικός. Ο Γκουρλού από την άλλη, μια ανερχόμενη μονάδα και δύναμη του τουρκικού Τάι. Περισσότερο με Ταϊλανδό μπορούμε να πούμε ότι μοιάζει παρά με Τούρκο. Σωστά και στο παιχνίδι του. Εστατικός, περιμένει, είναι επιμονητικός. 19 χρονών, 9 αγώνες, 8 νίκες. Δείγμα ότι είναι πραγματικά καλός αθλητής. Για να δούμε. Μα ξεκινάει, ενώ έχει δεχτεί πολύ δυνατά χτυπήματα, ξεκινάει ξανά πολύ δυνατά. Και έχουμε το αριστερό! High round kick και ο Τούρκος είναι για ακόμα μια φορά κάτω. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Με αριστερό λάκτισμα, πλαγιοκυκλικό λάκτισμα στο κεφάλι. Ψηλό high round kick, ναι. Το ίδιο ακριβώς. Ο Σταμάτης έχει καταλάβει ότι αυτό το χτύπημα περνάει και το χρησιμοποιεί συνέχεια. Και είναι ζαλισμένος. Είναι ήδη ζαλισμένος. Πολύ έξυπνα το χτυπάει χαμηλά για να τον ανοίξει να δημιουργήσει κι άλλο κενό. Ο Σταμάτης βλέπουμε πώς το κυνηγάει και πάει για... Εκεί είναι κάτω, εκεί είναι κάτω. Από ό,τι βλέπουμε θα σταματήσει. Από ό,τι βλέπουμε ετοιμάστηκε για πετσέτα. Πολύ δύσκολα να επανέλθει. Και ναι, τέλος αγώνας, ναι, τέλος, τέλος μετά την ευκή πετσέτα. Είναι πραγματικός πρωταθλητής. Είναι πραγματικός πρωταθλητής. Ναι, ναι. Είναι πραγματικός πρωταθλητής. Πάρα πολύ έξυπνος χειρισμός. Είναι πραγματικός πρωταθλητής. Σταμάτησε όλες τις επιθέσεις. Πολύ έξυπνα χρησιμοποίησε και είδε τα κενά του. Χωρίς να βιαστεί, επέλεξε τη σωστή επίθεση στον κατάλληλο χρόνο. Συγχαρητήρια, πολύ καλή εμφάνιση. Δείγμα της μεγάλης του κλάσης. Μακάρι να συνεχίσει έτσι, μακάρι. Και να πέσει έτσι και εκτός έδρας, όπως έχει αποδείξει ότι μπορεί. Ο Σταμάτης Μπιτάκος! Και επίσημα ανακήρυξη του νικητή Σταμάτης Μπιτάκος, Stamp the Showman. Έδειξε ότι είναι πραγματικός Έλληνας με αυτήν την εμφάνιση. Γεια σας! Θέλω να πω κάτι. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά εδώ και τρεις μήνες. Έτσι. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά εδώ και τρεις μήνες. Θέλω να ευχαριστήσω τη γωνία μου. Είναι και αυτοί από πίσω, στο υπόγειο κάτω που κάνουν προπόνηση. Τόσους μήνες σκληρά για να παίξουν με αυτούς. Είναι και αυτοί εδώ, ένα χειροκρότημα. Το σπόσορά μου. Τα δάχτυα πολίτη του Wider. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τίποτα. Σας περιμένω στο τρίτο όλοι.